Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να σας καλωσορίσουμε σε ακόμη μια εκπομπή εκτός στούντιο αυτή τη φορά, έξω από τα συνηθισμένα, δεδομένων των συνθήκων που βιώνουμε όλοι το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της πανδημίας του κοροναϊού. Βρισκόμαστε λοιπόν πίσω από το κεντρικό μνημείο της πόλης μας της Κομωτινής, στο Ιρών, στο άλσος της Αγίας Παρασκευής, ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη μας. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, με τον οποίο θα συζητήσουμε θέματα που αφορούν τον τόπο μας, τη Θράκη, την Ελλάδα, την Ευρώπη, αλλά και το παγκόσμιο στερέωμα. Κύριε Τηλιανίδη, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ, Φωτεινή, για την πρόσκληση και ευχαριστώ για το ιδιαίτερα φιλόξενο έτσι περιβάλλον που επέλεξες να γίνει αυτή η εκπομπή. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή της προσκλήσεώς μας και που βρίσκεστε σήμερα κοντά μας για να πραγματοποιήσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κύριε Στυλιανίδη, πριν ξεκινήσουμε να αναλύουμε τα ζητήματα της επικαιρότητας, θα θέλαμε να ρωτήσουμε πού σας βρήκε το αποκορύφωμα της έξαρσης του κορονοϊού, δεδομένου της μεγάλης δράσης σας και των δραστηριοτήτων σας. Με βρήκε να επιστρέφω στην Αθήνα από μια σύσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης που έγινε στο Στρασβούργο, μια περιοχή η οποία είχε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, όπως θα ακούσατε και από τα ευρωπαϊκά νέα, από το κανάλι του Euronews, και μάλιστα με βρήκε να είμαι και εισηγητής σε ένα εκ των βασικών νομοσχεδίων ή καλύτερα στην προσαρμογή που είχαμε συζητήσει σε μια προηγούμενη εκπομπή του κανονισμού της Βουλής στην αναθεώρηση την πρόσφατη του Συντάγματος όπως αυτή ολοκληρώθηκε. Οπότε εκ των πραγμάτων έπρεπε να καθίσω στην πρωτεύουσα για να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις που είχα αναλάβει και βεβαίως να αντιμετωπίσω κι εγώ τα ζητήματα που αντιμετώπισε ο κάθε Έλληνας, έχοντας πρόσθετα την μέρημνα για ένα νομό ο οποίος δοκιμάστηκε ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ενσωμάτωση της Θράκης στον Εθνικό Κορμό. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, στην περιοχή της Κομωτινής, πραγματοποιούνταν πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, τιμώντας την πολύ μεγάλη αυτή επέτειο της ελευθερίας. Φέτος και ο σχεδιασμός των εκδηλώσεων αυτών ανετράπη, όπως και η ολόκληρη ζωή μας και η καθημερινότητά μας με τον δεδομένο τρόπο όπως την είχαμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Η πανδημία λοιπόν που ξέσπασε τους τελευταίους μήνες, απειλώντας χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και όσο το επιτρέπει μέσα από τα δεδομένα μέτρα, ο Δήμος μας και η περιφερειά μας θα γιορτάσει με τα αντίστοιχα μέτρα. Από ό,τι αλλιώς το είχαμε φανταστεί, αλλιώς το είχαμε σχεδιάσει και αλλιώς είχαμε οραματιστεί την φετινή έτσι ανοιξιάτικη περίοδο. Είχαμε διασφαλίσει την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως θυμάστε, αυτή τη βδομάδα που τώρα ξεκινά να γίνει εδώ η συνεδρίαση της Ελληνικής Βουλής κατ' εξαίρεση για πρώτη φορά στην ιστορία από την λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου εκτός κτηρίου. Μέσα από την Επιτροπή Αποδήμου Ελληνισμού, δυστυχώς αυτό αναβάλλεται λόγω της κατάστασης. Εδώ ούτε φυσιολογικά πλέον συνεδριάζει το Κοινοβούλιο, πλέον οι αντιπροσωπείες βουλευτών είναι αυτές που καλύπτουν το έργο το νομοθετικό. Είχαμε σχεδιάσει να υποδεχθούμε το Action ST στην κορύφωση των εκδηλώσεων της απελευθέρωσης και των 100 χρόνων. Αυτό μάλλον αναβάλλεται, ελπίζω δεν ακυρώνεται, από ό,τι μου διαβεβαίωσε και ο Μητροπολίτης μας που είχα την ευκαιρία χθες να το συναντήσω. Και βεβαίως είχαμε επίσης επιτύχει να διοργανωθεί φέτος εδώ, αργότερα όμως, το φθινόπωρο, η συνεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Προς το παρόν, η συνεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης θα επιχειρηθεί την επόμενη εβδομάδα, στις 15 Μαΐου, να γίνει με τηλεδιάσκεψη. Δεν ξέρω πότε θα ομαλοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες και επομένως δεν μπορώ να γνωρίζω αν τελικώς κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας θα υπάρξει η δυνατότητα να συνεδριάσει εδώ η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση χάσαμε βεβαίως μια μοναδική ευκαιρία να προβάλλουμε τα 100 χρόνια της ελεύθερης Θράκης, αλλά δεν πειράζει, αρκεί που είμαστε εδώ, αρκεί που είμαστε δυνατοί, όρθιοι και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση να ξεπεράσουμε αυτά που ζούμε και να ζήσουμε καλύτερα τα επόμενα χρόνια. Εκτός από την καθημερινότητά μας, φέτος βιώσαμε και ένα... Θα γίνουν όμως γιορτασμοί, έτσι, περιορισμένοι. Ναι. Από ό,τι ενημερώνομαι, την Τετάρτη θα είμαστε όλοι εδώ να υποδεχτούμε την εικόνα όχι με κοινό, στη Μητρόπολη οι αρχές, εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας. Την επόμενη μέρα θα υπάρξει η δοξολογία, η καθιερωμένη πάλι για
παρουσία των αρχών και θα υπάρξει και κατάθεση στεφάνων. Δεν θα υπάρξει παρέλαση και δεν θα υπάρξουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που εύχομαι, εάν ομαλοποιηθούν τα πράγματα, να μπορέσουμε κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι κάτι να κάνουμε για να μπορέσουμε πανελλαδικά να προβάλλουμε αυτή τη σημαντική ημέρα για την περιοχή μας. Μάλιστα. Φέτος όλοι βιώσαμε ένα Πάσχα διαφορετικό. Μια πραγματικότητα την οποία μας επέβαλε ο κοροναϊός και στέρισε από όλους όχι μόνο τα έθιμα, αλλά και την δυνατότητα να εκφράσει ο καθένας το θρησκευτικό του συνέστημα. Οι φετινοί περιορισμοί λόγω της υγειονομικής κρίσης δεν επέτρεψαν το Άγιο Φως της Αναστάσεως να φτάσει σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Εσείς όμως, ωστόσο, διασφαλίσατε το Άγιο Φως, το οποίο το μεταφέρατε εδώ στην πόλη μας, στην Κομωτινή, και το παραδώσατε στον Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, κύριο Παντελήμων. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι περιορίστηκε πάρα πολύ έτσι ο κόσμος, καταπιέστηκε συναισθηματικά. Το θρησκευτικό συνέστημα κυρίως δοκιμάστηκε, διότι είναι πολύ δύσκολο σε μια περιοχή, σε μια χώρα καταρχήν, αλλά και σε μια περιοχή η οποία βιώνει θρησκευτική κατάνοιξη κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, να μην μπορεί να πάει στην εκκλησία, να μην μπορεί να συμμετέχει στην περιφορά του επιταφείου, να μην μπορεί να γιορτάσει τη χαρά της Ανάστασης. Ο κόσμος δυσκολεύτηκε αυτό το πράγμα να το δεχθεί. Και οι μουσουλμάνοι δυσκολεύονται τώρα, δηλαδή υφίστανται τους ίδιους περιορισμούς και αυτοί. Είναι δύσκολο. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να στρέψεις το μυαλό σου αλλού, να προβληματιστείς, να επικοινωνήσεις ας πούμε με το θείο και να αναβαπτιστείς, και αυτό το πράγμα το στερηθήκαμε φέτος. Εγώ θεώρησα υποχρέωσή μου να το κάνω αυτό, γιατί όπως ξέρετε οι βουλευτές και τα μέλη της κυβέρνησης είχαν την ευκαιρία κίνησης. Και αυτό ήθελα να το αξιοποιήσω προς όφελος όλης της τοπικής κοινωνίας. Όταν λοιπόν ήρθε το Άγιο Φως που δεν διανεμήθηκε φέτος στην Ελλάδα, έφτασε στο μετόχι του Παναγίου Τάφου. Εκεί ήταν περιορισμένη η παρουσία της κυβέρνησης και των αρχών. Το πήρα από την περιφέρεια Αττικής, ζήτησα από τους φίλους εκεί να μου το φέρουν. Το κράτησα μερικές εβδομάδες και προχθές που είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω οδικώς στην πόλη μας, ειδοποίησα τον Μητροπολίτη και έφερα και το παρέδωσε στον Μητροπολίτη μας, ο οποίος έδωσε εντολή να μοιραστεί σε όλες τις ενορίες και έστω και εκ των υστέρων να μπορέσουν να το λάβουν οι πιστοί και να προσκυνήσουν. Νομίζω ότι η κίνηση δεν είναι μόνο συμβολική, είναι αν θέλετε και μια κίνηση η οποία ανταποκρίνεται στην ανάγκη που αυτή τη στιγμή έχει ο κόσμος, ο οποίος δοκιμάστηκε τις προηγούμενες μέρες του Πάσχα. Έτσι ακριβώς. Σκληρή μάχη έδωσε και δίνει το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής για την αντιμετώπιση του κοροναϊού. Θα θέλαμε να αναφερθείτε στην διαχείριση αυτή της υγειονομικής κρίσης, καθώς και σε όλους τους δωρητές, η συμμετοχή των οποίων απεδείχθη συγκινητική. Οφείλω εκ μέρους όλων μας, εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας, αλλά και της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας, να ευχαριστήσω τους μαχητές της πρώτης γραμμής, όπως άλλωστε το έκαναν και πάρα πολλοί συμπολίτες μου, γιατί με αυταπάρνηση αυτές τις δύσκολες μέρες, χωρίς να υπολογίσουν το προσωπικό κόστος υγείας, την διακινδύνευση, την τύχη των οικογενειών τους, μπήκαν μπροστά. Νοσηλευτές, γιατροί, διοικητικό προσωπικό, άνθρωποι της καθημερινότητας που ποτέ δεν τους δίναμε σημασία, οι ντελιβεράδες, οι υπάλληλοι των σούπερ μάρκετ, οι υπάλληλοι της καθαριότητος, οι αστυνομικοί, τα στελέχη της πολιτικής προστασίας, οι πυροσβέστες, όλοι, οι στρατιωτικοί, με απαράμιλο, θα έλεγα, θάρρος και διάθεση προσφοράς, έδωσαν αυτή την δύσκολη μάχη και στάθηκαν κοντά στους ανθρώπους κοινωνίας που δοκιμάζονται. Είχα λοιπόν χρέος, η πρώτη επίσκεψη που θα κάνω, ερχόμενος στην πατρίδα μου ξανά, να επισκεφτώ, να τιμήσω, να ενημερωθώ, να δω ότι οι πρωτοβουλίες που αναλάβαμε έπιασαν τόπο, και αυτό έκανα. Πρώτη επίσκεψη μετά το Άγιο Φως στον Μητροπολίτη ήταν η επίσκεψη στο νοσοκομείο. Είχα χθες τη δυνατότητα να δω την διοικήτρια. Επισκεφθήκαμε το νοσοκομείο τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται. Μου έδειξε όλη την αναμόρφωση του χώρου, των εξωτερικών ιατρείων, των εκτάκτων περιστατικών, τους ειδικούς χώρους που διαμορφώθηκαν με τη βοήθεια και του στρατού και της πολιτικής προστασίας για να παίρνονται δείγματα από άτομα τα οποία πιθανόν να έχουν νοσήσει με κοροναϊό, ώστε να μην μπαίνουν μέσα στον εσωτερικό χώρο του νοσοκομείου. Μου επιβεβαίωσε ότι όλες τις πρωτοβουλίες που και εγώ ανέπτυξα σε συνεργασία μαζί της και με το ιατρικό προσωπικό έφεραν αποτέλεσμα. Πάνω από 14-15 άτομα
στελέχωσαν το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο είχε ελλείψεις. Πάνω από 5 γιατροί ήρθαν να συμπληρώσουν τις ελληματικές ειδικότητες και να διευκολύνουν το έργο του υφιστάμενου ιατρικού προσωπικού. Σημαντικές βοήθειες δόθηκαν στο τεχνικό προσωπικό και στο διοικητικό προσωπικό. Συνολικά υπολογίζεται ότι αυτόν τον 1,5 μήνα που δοκιμαζόμαστε, γύρω στα 37 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, στελέχωσαν πρόσθετα το νοσοκομείο μας. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, διότι το παλιότερο νοσοκομείο της χώρας που τώρα διάγει τα τελευταία χρόνια του βίου του, γιατί όλοι έχουμε την ελπίδα ότι μέσα στα χρονοδιαγράμματα, και μας το επιβεβαιώνουν αυτό οι άνθρωποι του Ιδρύματος Νιάρχου, θα μπορέσει να ολοκληρωθεί το νέο νοσοκομείο, πήρε μία ανάσα ζωή στο νοσοκομείο και ανταπεξήλθε άψογα στις υποχρεώσεις του, θα έλεγα με μεγαλύτερη πληρότητα από άλλες φορές. Γιατί παλιότερα αυτό το νοσοκομείο όλοι το λέγαμε με πίκρα. Έτσι. Τώρα λοιπόν το λέμε με περηφάνεια. Κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, με λιπέστατες υποδομές, κατάφερε να ανταποκριθεί σημαντικά σε αυτό το έργο. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλους αυτούς και τη διοικήτρια, τη Μάγδα του Γιαμουστάρη, για την καλή συνεργασία. Αλλά επί ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον αρμόδιο υπουργό, τον Βασίλη τον Κικίλια, και φυσικά τον διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας, τον κύριο Τσαλικάκη, που όποτε χρειάστηκε ανταποκρίθηκε θετικά στις παρεμβάσεις μας. Είπατε και για τις χορηγίες κάτι, έτσι, να μην το αγνοούμε. Σημαντικές επιχειρήσεις της περιοχής μας, δεν θέλω τώρα να απαριθμίσω, γιατί θα αδικήσω κάποιους. Εγώ είχα ευχαριστήσει δημόσια τη Sunlight το προηγούμενο διάστημα, αλλά είναι και άλλοι, ο Χατζικός Μάς, είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις. Δεν θα τις πω τώρα αναλυτικά. Έχει ανακοινωθεί η λίστα αυτών των επιχειρήσεων. Συνέδραμαν με υλικό, με χρηματοδότηση, για να μπορέσουν να λυθούν προβλήματα του νοσοκομείου. Έτσι λοιπόν συνεχώς παραλαμβάνει το Ίδρυμα και εξοπλισμούς και εργαλεία που απαιτούνται για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πάμε τώρα να συζητήσουμε για την διαχείριση της κρίσης σε κεντρικό επίπεδο. Η κυβέρνηση, από ό,τι γνωρίζουμε, έφραξε το ανθρωπίνο δυνατό ώστε να μπορέσει να διαφυλαχθεί η ανθρώπινη και δημόσια υγεία. Έφραξε έκανε τις σωστές κινήσεις ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες τις επόμενες μέρες στο πεδίο της οικονομίας. Και εν τέλει, τι είναι αυτό που κερδίθηκε και τι είναι αυτό που χάθηκε και σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό από την κρίση αυτή? Νομίζω ότι η υγειονομική διαχείριση, ή καλύτερα η διαχείριση υγειονομικής κρίσης από τον Πρωθυπουργό για την κυβέρνηση, ήταν άψογη. Mm-hmm. Θα έλεγα υποδειγματική. Αυτό μας κατατάσσει στα τελευταία κράτη στη λίστα αυτών που εθίγησαν, με τα λιγότερα ενδεχομένως μεταδεδόμενα περιστατικά και από τους λιγότερους θανάτους σε σχέση με τον πληθυσμό. Καταξιώθηκε η δράση αυτή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και αναγνωρίστηκε και από τα διεθνή έντυπα. Σε όλο το διεθνή τύπο, τον αμερικανικό, τον αγγλικό, τον γερμανικό, εκθιάστηκε ο ρόλος και του κ. Τσιόδρα και η αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού, η ταχύτητα με την οποία έδρασαν οι αρμόδιοι υπουργοί, και νομίζω ότι αυτό αξίζει να το αναγνωρίσουμε. Παραλλήλως, το οικονομικό επιτελείο με επικεφαλή στον καλό μου φίλο τον Χρήστο τον Σταϊκούρα και παλιό συνεργάτη από τα χρόνια της νεολαίας, ξεδίπλωσε μία σειρά από πακέτα στήριξης με αποκλειστικό στόχο διπλό στην πρώτη φάση, να στηρίξει τις δοκιμαζόμενες επιχειρήσεις στην περίοδο του κλεισίματος αγοράς και να προστατεύσει όσο είναι δυνατόν από τη μια θέση εργασίας και από την άλλη τις πληττόμενες κοινωνικές ομάδες. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Και παραλλήλως έγινε μία πολύ, θα έλεγα, δυναμική και έξυπνη διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι. Επετεύχθη η ελαστικοποίηση των υπολείπων του ΕΣΠΑ, άρα πολλά χρήματα που θα χάνονταν γιατί δεν υπήρχαν μελέτες από την προηγούμενη κυβέρνηση, τώρα απορροφώνται και δίδονται μέσα από αυτή τη μορφή επιδομάτων στις δοκιμαζόμενες επιχειρήσεις ή και σε κοινωνικές ομάδες. Επιτύχαμε την ανατροπή της υποχρέωσης του 3,5% ανάπτυξη, κάτι το οποίο απελευθερώνει πόρους για να τους ρίξουμε μέσα στη ρευστότητα της αγοράς και να τονώσουμε όσο γίνεται την κατάσταση, η οποία είναι δύσκολη και θα έλεγα κακή, διότι δεν είναι η πέτεια της Ελλάδος κακή. Υπάρχει μία πλέον παγκόσμια και πανευρωπαϊκή ύφεση, την οποία απομειώνουμε χρησιμοποιώντας πλέον αυτή την ελαστικότητα. Και παράλληλα γίνεται μία διαρκής διαπραγμάτευση, αν δεν επιτευχθεί ένα ευρωομόλογο
τουλάχιστον να διοχετευτούν πόροι ατόκος ή χαμηλοτόκος στην ελληνική οικονομία, για να μπορέσουμε να κάνουμε δυναμική επανεκκίνηση. Γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα βγει όρθιος μέσα από αυτή την περίοδο της στασιμότητας. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες ήταν χρεωμένες και προβληματικές που θα κινδυνεύσουν ακόμα και να κλείσουν. Υπάρχουν θέσεις εργασίας που δυστυχώς θα χαθούν. Άρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να στηρίξουμε κάθε τι βιώσιμο, πρέπει να ενθαρρύνουμε κάθε τι που έχει μια προοπτική στην καινούργια οικονομία, για να μπορέσουμε γρήγορα να σηκωθούμε, ώστε αν το 2020 εκ της καταστάσεως είναι ένα έτος ύφεσης, το 2021 να μας δώσει τέτοια ποσοστά ανάπτυξης που να μπορέσουμε να καλύψουμε τη χασούρα που θα έχει δημιουργηθεί το έτος αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλή πρόβλεψη, γιατί δεν ξέρουμε πόσους κύκλους ακόμα θα κάνει η υγειονομική κρίση. Ελπίζουμε ότι η ερευνητική κοινότητα, στην οποία συμμετέχουν και διακεκριμένοι Έλληνες και συμπατριώτες μας, οφείλω να πω, μιλώ με κάποιους από αυτούς στην Αμερική, μιλώ με αντίστοιχους κύκλους στην Κίνα και στην Ευρώπη, που προσπαθούν να ανακαλύψουν το εμβόλιο και το φάρμακο, γίνεται πρόοδος σημαντική. Ελπίζουμε να προλάβουμε να αναχαιτήσουμε ένα νέο κύμα κρίσης και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε ένα πιο καθαρό τοπίο μπροστά μας. Πρόβλεψη λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε. Η προετοιμασία όμως γίνεται οργανωμένα και θέλω να πιστεύω και αποτελεσματικά. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην επόμενη μέρα επανεκκίνησης της οικονομίας. Σίγουρα ο ελληνικός τουρισμός αλλά και η αγροτική οικονομία θα αποτελέσουν βασικό μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας αλλά και τοπικά της περιοχής μας. Ποιες είναι οι πτυχές του οικονομικού άξονα, τις οποίες θα βοηθήσουν την οικονομία? Ναι, πιάνετε πολύ σωστά δύο πολύ κρίσιμα κεφάλαια. Το ένα είναι ο τουρισμός και το δεύτερο είναι ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή ο αγροτικός τομέας, είτε κτηνοτροφικός είτε γεωργικός. Όσον αφορά τον τουρισμό, θέλω να πω ότι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δυστυχώς, παρότι είναι η περιφέρεια με τις περισσότερες εισόδους στη χώρα, δηλαδή στις οριακές διελεύσεις, είναι η περιφέρεια που αντιπροσωπεύει το μικρότερο ποσοστό του ΑΕΠ που προέρχεται από τον τουρισμό. Μόλις λίγο πάνω από το 1% του εθνικού ΑΕΠ που προέρχεται από τον τουρισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μας καθυλώνει όσον αφορά και το κατακεφαλήν εισόδημα της περιοχής μας και μας καθιστά ίσως, αν όχι τη φτωχότερη, μία από τις φτωχότερες περιφέρειες στην Ευρώπη. Δεν το αξιοποιήσαμε αυτό όσο θα έπρεπε το προηγούμενο διάστημα, διότι δεν υπήρχαν επενδύσεις στον τομέα αυτό. Η μόνη περιοχή της περιφέρειας που σηκώθηκε ήταν η Θάσος, η Καβάλα, εκείνη η περιοχή, και τα τελευταία χρόνια η Αλεξανδρούπολη λόγω της ελληνοτουρκικής συνεργασίας στον τουριστικό τομέα. Η ακτογραμμή παρέμεινε αναξιοποίητη. Εμείς κάναμε τα σύνορα και δεν μπορέσαμε να τα κεφαλαιοποιήσουμε προς όφελός μας. Τα κεφαλαιοποιήσαμε απλώς προς όφελος Ελλάδος γενικότερα. Πρέπει λοιπόν τώρα να το δούμε αυτό σαν μια ευκαιρία. Έχουμε πολλές ακυρώσεις πανελλαδικά. Ο τουρισμός εκπροσωπεί περίπου το 18 με 20% του ΑΕΠ. Άρα θα χαθούν περίπου, δεν θυμάμαι τώρα τα ακριβή νούμερα, μερικά δις για την Ελλάδα. Όχι από αυτή την περιοχή, από άλλες περιοχές που τα απολάμβαναν, αλλά η οικονομία ξέρετε ότι είναι ενιαία. Εμείς έχουμε ένα πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα είναι ότι επειδή από εδώ διέρχεται ο δικός τουρισμός, ο οποίος μπορεί να είναι περισσότερο ελεγχόμενος και πιο εύκολα προσβάσιμος, έχουμε τη δυνατότητα αυτόν τον τουρισμό να τον ικανοποιήσουμε. Δηλαδή ένας που έχει το αυτοκίνητό του στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Τουρκία και θέλει να έρθει να περάσει ένα Σαββατοκύριακο εδώ, είναι πολύ εύκολο να το κάνει. Τι πρέπει να προσέξουμε? Στην διέλευση τη συνοριακή να γίνεται έλεγχος με πιστοποιητικό υγιές, τα καταλήματα να είναι προσεγμένα, να υπάρξει οργανωμένη προσέγγιση σε κάποιες ομάδες τουριστών που μπορεί ακόμα και ημερήσια εκδρομή να κάνουν εδώ για να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο κοντά στη θάλασσα και να τους γνωρίσουν, να γνωρίσουν έτσι και την περιοχή μας που δεν την ξέραν πριν. Επίσης, επειδή είμαστε μια περιοχή κατά κανόνα καθαρή από κρούσματα, αν εξαιρέσουμε μερικές ορεινές περιοχές της Ξάνθης, θα μπορούσαμε να στραφούμε και στον εσωτερικό τουρισμό. Ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Θεοχάρης, με διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει πακέτο προβολής του εσωτερικού τουρισμού και αυτή τη στιγμή αυτό που συζητώ με τους παράγοντες του τουρισμού είναι να υπάρξει μια οργανωμένη προβολή της περιοχής μας σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, στα περιφερειακά μέσα. Εσείς ως περιφερειακά μέσα να ωφεληθείτε από την τουριστική διαφήμιση που θα γίνει εδώ της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της Ηπείρου κτλ.
και η περιοχή να ωφεληθεί από αντίστοιχη διαφήμιση που θα γίνει σε περιφερειακά μέσα σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Αυτό είναι κάτι το οποίο σχεδιάζεται και δεν πρέπει να το χάσουμε ως ευκαιρία. Αυτά στο τουρισμό. Τον τουρισμό θα πρέπει να τον δούμε και λίγο διαφορετικά. Δεν είναι μόνο ο τουρισμός αναψυχής, είναι ο εκπαιδευτικός τουρισμός που έχουμε πλέον μουσεία, αρχαιολογικούς τόπους, αρχαίο θέατρο, έχουμε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που σιγά σιγά θα αρχίσουν να ξαναγίνονται. Έχουμε όμως και πανεπιστήμιο. Και στο πανεπιστήμιο οι φοιτητές όταν θα αυξηθούν θα φέρουν εδώ και τους γονείς τους. Και αν οι γονείς τους έχουν να περάσουν καλά, θα ξανάρθουν. Εμείς ήδη διασφαλίσαμε την κατασκευή, όπως ξέρετε, μιας εστίας 300 θέσεων, με σκοπό να διεκδικήσουμε περισσότερους ακταίους φέτος στη Θράκη και εδώ στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη και στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα, για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερους φοιτητές. Αυτό θα είναι μία ένεση στην αγορά. Πάμε τώρα στον πρωτογενή τομέα. Το διατροφικό είναι πολύ σημαντικό πλέον. Δηλαδή, αν μου λέγατε πριν μερικά χρόνια να σας κατατάξω τα υπουργεία, ενδεχομένως η ιεράρχηση που θα έδινα θα ήταν εντελώς διαφορετική. Εγώ πάντοτε βάζω το Υπουργείο Παιδείας πολύ ψηλά, γιατί πιστεύω ότι είναι η βάση για όλα. Αλλά τώρα θα έβαζα πολύ ψηλά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Διότι θεωρώ ότι μέσα από τις εξελίξεις που βιώνουμε, η διατροφική αυτάρκεια πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα μιας εθνικής στρατηγικής. Το λέω αυτό γιατί σπράττω και από τη διεθνή κοινότητα μηνύματα. Η Ρωσία ακύρωσε τα εξαγωγικά συμβόλαια στηρών. Το Βιετνάμ ακύρωσε τα εξαγωγικά συμβόλαια ρυζιού. Αυτό σημαίνει ή ότι επιδιώκει να επιτύχει τιμές πιο υψηλές ή ότι διαβλέπει έλλειψη διατροφικών ειδών και θέλει να διασφαλίσει αυτάρκεια για το λαό της. Ό,τι και να συμβαίνει, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο αγρότης έχει υπεραξία για μας. Ο αγρότης δε της Θράκης, επειδή διαχειρίζεται τον τρίτο, αλλά ίσως γονιμότερο κάμπο, που έχει νερά και που έχει και τη δυνατότητα να υποδεχθεί καινούργιες καλλιέργειες, θα πρέπει να διαμορφώσει μια καινούργια αναπτυξιακή στρατηγική μαζί με τους παράγοντες περιοχής. Θεωρώ ότι πάμε στο τρόφιμο, στο πορογυπευτικό, στο φρούτο, στη δενδροκαλλιέργεια και φεύγουμε από είδη τα οποία τόσα χρόνια μας έχουν συντηρήσει και μας έχουν δώσει δύναμη για να ζήσουμε, γιατί υπήρχαν και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Πρέπει να τα δούμε αυτά. Και επειδή υπάρχει πολυδιασπασμένος κλήρος, νομίζω ότι χρειάζεται να δούμε πάρα πολύ σοβαρά και το πώς μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε συνέργειες που θα δημιουργήσουν οικονομία κλίμακος, δηλαδή πολλοί μικροκαλλιεργητές μαζί ενωμένοι, με συντονιστή ενδεχομένως έναν μεταποιητή, κατά το πρότυπο της μπύρας που κάνει η Βεργίνα εδώ, με συμβολιακή γεωργία, με βιολογική γεωργία και με γεωργία ακριβίας, να παράγουν ένα προϊόν ανταγωνιστικό, το οποίο να μπορεί να πουληθεί όχι μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά και στην διεθνή αγορά, στα διεθνή δίκτυα τροφίμων, να ανακτήσουμε το χώρο που πρέπει, στη λαχαναγορά της Μόσχας, η οποία είχε υποστεί το εμπάρκο, στη λαχαναγορά του Μονάχου, στο δίκτυο των μεγάλων σούπερ μάρκετ της Γερμανίας, τα οποία σήμερα δοκιμάζονται και αναζητούν διατροφικά είδη δυνατά. Σας θυμίζω ότι το χωριό μου, η Ξηλαγανή, έκανε το λάθος να σταματήσει την παραγωγή σκόρδου και τώρα προσπαθεί να ξαναξεκινήσει. Ο Εύρος που κράτησε το σκόρδο μοσχοπούλησε φέτος και έμεινε χωρίς αποθέματα. Το ίδιο συνέβη στη Μακεδονία με τις περιοχές που παράγουν φρούτα. Όλα αυτά όμως θέλουν μια προετοιμασία, θέλουν μια έξυπνη διαχείριση και δεν θέλουν απλά επιδοματική πολιτική. Εγώ στεναχωριέμαι όταν ακούω ότι την ώρα που η ανεργία εκτινάσεται, οι αγρότες μας, η παραγωγή μας, αναζητούν να βρουν εργατικά χέρια από τη Βουλγαρία ή από την Αλβανία για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες. Κάποιοι θα πρέπει να μάθουν ότι μπορούν να δουλέψουν, να παράξουν, αλλά και να αποκτήσουν αξίες στα χέρια τους από τη δουλειά τους, τις οποίες μέχρι τώρα δεν είχαν. Να βάλουμε μέσα στο τοπίο και την κτηνοτροφία. Εκτιμώ ότι μπορούμε στην κτηνοτροφία να πάμε μπροστά εδώ στην περιοχή. Διεκδίκησα και θα συνεχίσω να διεκδικώ και για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους αυτά τα οποία δικαιούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρειάζεται καλύτερο συντονισμός από όλους και αυτό το οποίο εντοπίζω ως αδυναμία αυτή τη στιγμή είναι ότι η απουσία μιας δομής ενωτικής, μιας ένωσης προσώπων ενδεχομένως,
ενός υγιού συνεταιρισμού θα μπορούσε να μας κινητοποιεί και να μας δείχνει κάθε φορά το δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε για να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα για τον νομό μας. Μιλώντας για ανάπτυξη, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο θέμα της καταβολής του 12% των επιχειρήσεων της Θράκης. Ένα θέμα το οποίο επαναφέρατε εσείς και με τις πράξεις πλέον να κορυφώνονται. Ένα ζήτημα το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά κίνητρα και που θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Κοιτάξτε, μέσα στην μεγάλη καταιγίδα του κορονοϊού, αυτό ήταν μια πολύ σημαντική στρατηγική σημασία ενδιάμεση νίκη. Ένα θέμα που θεωρείται νεκρό, διότι η κυβέρνηση του 2010 σταμάτησε να το καταβάλει και τι ήταν, επίδομα ημερομισθίου, το οποίο ισολογίστηκε από τις επιχειρήσεις, μπήκε στα βιβλία τους ως έξοδο και ως έσοδο, το οποίο ποτέ δεν εισπράχθηκε όμως από το κράτος, το οποίο όμως πληρώθηκε φορολογικά προς το κράτος. Από το 2009 που φύγαμε από την κυβέρνηση και σταματήσαμε να είμαστε καθημερινά έξω από το γραφείο του αρμόδιου υπουργού για να το διεκδικούμε, σταμάτησε να καταβάλλεται, από το 10 για την ακρίβεια, σταμάτησε να καταβάλλεται. Η επόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που προέκυψε μετά το 2015, όχι απλά σταμάτησε να το καταβάλει, αλλά ψήφισε, έβγαλε και υπουργικές αποφάσεις για να καταργήσει αυτό το κίνητρο που δίδονταν στις επιχειρήσεις της Θράκης. Για να μην μπορούν να το διεκδικήσουν οι επιχειρήσεις από το 2015 και μετά. Και για να μπει η Θράκη στην εξίσωση με όλες τις άλλες περιοχές, παρότι τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει ήταν πολύ μεγαλύτερα. Δουλέψαμε συστηματικά. Το Δεκέμβριο του 2014 κοντέψαμε να το τελειώσουμε. Αντιδρούσαν οι κρατικοί μηχανισμοί και κυρίως η γραφειοκρατία με το επιχείρημα ότι μπορεί να είναι αντικοινωτική πολιτική και μπορεί, αν κριθεί αντικοινωτικό, να ζητήσουν πίσω και τα χρήματα που δόθηκαν στο παρελθόν στις επιχειρήσεις, δηλαδή πριν το 2010. Αυτό μας δημιουργούσε ένα δισταγμό. Ωστόσο, προχωρήσαμε σε δύο κινήσεις. Η πρώτη κίνηση ήταν να βάλουμε τους ευρωβουλευτές μας να ρωτήσουν τον αρμόδιο επίτροπο και να πάρουν απάντηση ότι δεν είναι κοινοτική, αλλά είναι εθνική πολιτική. Άρα, επιτρέπεται το κράτος σε μειονεκτικές και ακριτικές περιοχές να δίνει αυτό το επίδομα. Το δεύτερο είναι ότι παρήλθε η πενταετία εντός της οποίας θα είχε ενδεχομένως το δικαίωμα η Ευρώπη να διεκδικήσει πίσω τα λεφτά που δόθηκαν. Από εκεί λοιπόν εξασφαλιστήκαμε. Παραλλήλως σε συντονισμό με τις επιχειρήσεις ξεκίνησε ένας αθέατος δικαστικός αγώνας. Πήραμε τις πρώτες αποφάσεις στο εφετείο, εδώ στην περιοχή μας, στην Καβάλα έγινε η πρώτη δίκη και καταφέραμε μέσα στην κρίση να πάρουμε και την τελεσίδικη απόφαση του Βουλίου της Επικρατείας, η οποία μας δικαιώνει πλήρως. Κρίνει αντισυνταγματικές υπουργικές αποφάσεις στα Θάκη, του ΣΥΡΙΖΑ, και μας δίνει τη δυνατότητα τώρα να κινητοποιηθούμε για να διεκδικήσουμε από αυτή την κυβέρνηση ή ένα συμβιβασμό ή δικαστικά φτάνοντας μέχρι τέλος και αποζημίωση για τη ζημιά που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις στη Θράκη. Το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό. Πρώτα απ' όλα το λέω ως απάντηση σε αυτούς που κουνούν το δάχτυλο σήμερα στην κυβέρνηση. Κάνουν ερωτήσεις οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για ένα θέμα που η δική τους κυβέρνηση κατήργησε, καταδικάζοντας σε μαρασμό τη Θράκη. Και αυτό είναι υποκριτικό. Να μας ζητούν εμάς το λόγο για αποφάσεις αντισταγματικές που οι ίδιοι βγάλανε και στέρισαν από την περιοχή αυτό το δικαίωμα. Και το λέω και προς το Κινάλ, προς τους συναδέλφους του Κινάλ που κάναν σχετικές ερωτήσεις. Διότι το δικό τους κόμμα είναι αυτό που σταμάτησε να καταβάλει τα χρήματα. Και εμείς είμαστε αυτοί τώρα που διασφαλίσαμε πλέον τη βάση αυτό να επιστρέψει. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Τα επιχειρήματα έχουν μπει στη φαρέτρα μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, τον κύριο Κερίδη, που δεν είναι βουλευτής Θράκης ή Ανατολικής Μακεδονίας, ο οποίος όμως από προσωπικό ενδιαφέρον, γιατί κατάγεται από εδώ, ασχολήθηκε με το θέμα μαζί μου και τώρα είμαστε μαζί στο Συμβούλιο της Ευρώπης, θυμίζω, και σε πολλές πρωτοβουλίες συνεργαστήκαμε. Και τώρα μαζί υποβάλαμε μία επιστολή προς τον Χρήστο του Σταϊκούρα, τον Υπουργό των Οικονομικών, από τον οποίο ζητούμε να γίνει μία σύσκεψη γι' αυτό, για να δούμε η κυβέρνηση πώς θα αποφασίσει να το χειριστεί. Ενημέρωσα και τον Πρωθυπουργό όταν είχε έρθει εδώ. Έχει ορίσει ανθρώπους στο γραφείο του να παρακολουθούν το θέμα. Είναι αρμόδιος και ο Υπουργός Επικρατείας, ο καλός φίλος ο Γιώργος ο Γεραπετρίτης και συνάδελφος στο Πανεπιστήμιο. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα προγραμματιστεί τώρα μία σύσκεψη, παρουσία όλων των βουλευτών της περιοχής, για να δούμε πώς η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει το θέμα. Το αφήσει να εξελιχθεί και να πάρουμε και τα αναδρομικά και τις αποζημιώσεις μέσα από μία τελεσίδικη απόφαση ή θα πάμε σε έναν συμβιβασμό γρήγορο,
ο οποίος θα καλύψει τις επιχειρήσεις της Θράκης. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα ενδεχόμενα. Πάντως δεν θα μείνει το θέμα έτσι. Κύριε Στυλιανίδη, να αλλάξουμε τώρα θέμα και θα ήθελα να συζητήσουμε για την τελευταία συνεδρίαση της Βουλής και την παρέμβασή σας όσον αφορά την ενίσχυση των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης λόγω του σημαντικού έργου που διαδραμάτισαν στην ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών. Ακούστε, εμείς οι βουλευτές επαρχίας δεν πρόκειται να κάνουμε πλέον εκπτώσεις σε κανέναν. Αρκετά τόσα χρόνια όλα τα χρήματα που δίδονται για κρατική διαφήμιση θα μονοπολούν τα μεγάλα κανάλια. Η κρίση αυτή απέδειξε ότι τα περιφερειακά κανάλια, τα τοπικά κανάλια, οι εφημερίδες, τα site είναι εργαλεία δημοκρατίας, είναι αυτά τα οποία σκύβουν και φωτίζουν περισσότερο από όλους τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε τοπικής κοινωνίας, είναι η πηγή της είδησης στην οποία προστρέχουν τα μεγάλα κανάλια όταν γίνεται κάτι και δεν έχουν τον μηχανισμό να τον παρακολουθήσουν και επίσης είναι και εργαλεία ασφάλειας. Διότι αν παραδείγματος χάρη το δικό σας κανάλι δεν έβγαινε να πει στον κόσμο της Ροδόπης τον κίνδυνο, πού να πάει, πού να μην πάει, πού υπάρχουν μέτρα, δεν αναπαρήγαγε, ξέρω εγώ, τη θεία λειτουργία για να στηρίξει ηθικά και ψυχολογικά τον κόσμο, δεν ενημέρωνε ενδεχομένως για εργασιακές ή επιδοματικές ευκαιρίες που άνοιγε το κράτος για να στηρίξει την ανεργία στην περιοχή, πώς θα το μάθαινε ο κόσμος? Πώς θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε την υγεία, τη δημόσια ασφάλεια, την οικονομία, την ευημερία αυτού του τόπου? Αυτό πρέπει να το καταλάβει η Αθήνα. Εμείς μαζευτήκαμε όλοι οι βουλευτές και κάναμε μια πολύ δυναμική παρέμβαση. Προκαλέσαμε συζήτηση στη Βουλή με την, θα έλεγα, συμμαχία εκεί και της αντιπολιτεύσεως, για να μην τους αδικώ. Ήρθε ο αρμόδιος υπουργός προς τιμήν του, εξήγησε τη διαδικασία, δεσμεύτηκε δημόσια ότι το 30% θα πάει στην περιφέρεια. Είπε για τα κριτήρια που θα ακολουθήσει και τώρα περιμένουμε αυτά τα κριτήρια να τα δούμε να εφαρμόζονται. Δηλαδή, ποιος απασχολεί εργαζόμενους, ποιος έχει επενδύσει στο μέσο του, ποιος έχει τηλεθέαση και απήχηση στην τοπική κοινωνία. Αυτά είναι τα κριτήρια, δεν είναι μικροκομματικά όπως ήταν παλιά. Έτσι. Και βεβαίως έγινε σαφές σε όλους και μας δόθηκε και εμάς το βήμα και του καναλιού της Βουλής, αλλά και της Ολομέλειας και των Επιτροπών να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε άλλη υποτίμηση της ελληνικής περιφέρειας. Προχθές μάλιστα είχαμε στη Βουλή καλέσει και τον πρόεδρο του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και του θέσαμε ευθέως αυτά τα ζητήματα. Ότι θα πρέπει να βάλει χέρι σε αυτούς που μέχρι τώρα έχουν μάθει να μονοπολούν αυτές τις ευκαιρίες μόνο για τον εαυτό τους. Και να διασφαλίσει και την ποιότητα της ενημέρωσης, αλλά παράλληλα και τη δικαιοσύνη στην κατανομή αυτών των κονδυλίων. Πιστεύω λοιπόν ότι αρχίζει να γυρίζει η σελίδα και να δημιουργείται μια νέα κατάσταση και ως προς αυτό. Μάλιστα. Η κρίση βλέπουμε ότι ανέδειξε την τεχνολογία ως ένα ισχυρό σύμμαχο στη μάχη με τον κορονοϊό. Ποια είναι τα βήματα τα οποία έκανε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας για τη λειτουργία του δημοσίου, της τηλεργασίας αλλά και την εκπαίδευση? Μα ό,τι δεν άλλαξε τόσα χρόνια η νοοτροπία, η κακιά του παρελθόντος, το άλλαξε η κρίση μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Και μιλώ και πρακτικά και οικονομικά και ηθικά. Πρακτικά πρώτα απ' όλα, εμείς δουλέψαμε, το ξέρετε πολύ καλά, για το σχολείο του μέλλοντος, για το έξυπνο σχολείο, από το 2008. Με τη βοήθεια τότε της Microsoft και του Bill Gates, με το πρόγραμμα Laptop per Child, που μοιράσαμε 100.000 δωρεάν υπολογιστές στα παιδάκια που είχαν ανάγκη κυρίως της τρίτης γυμνασίου, με την υιοθέτηση του μαθήματος, το οποίο τώρα μάθημα τότε υιοθετήθηκε επί των ημερών μου και τώρα το Υπουργείο Παιδείας έβγαλε και το πιστοποιητικό για να μπορεί αυτός που κάνει το συγκεκριμένο μάθημα να πιστοποιεί τις γνώσεις του την επόμενη μέρα πάνω στην ψηφιακή πραγματικότητα. Επίσης να πω ότι τότε φέραμε το πρόγραμμα του Safe Internet για να προστατεύσουμε από επικίνδυνους ιστότοπους στη νέα γενιά. Θυμίζω ότι εμείς κατοχυρώσαμε το δικαίωμα της προσβασιμότητος και στο Σύνταγμα το 2001, στο άρθρο 5α, που είπαμε ότι για να έχουμε κατοχυρωμένο στην πράξη το δικαίωμα της πληροφόρησης, θα πρέπει να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα και στο διαδίκτυο. Πώς υλοποιείται αυτό, αφού το κατοχυρώνεις στο Σύνταγμα και στο νόμο, δημιουργείς δίκτυα για να μπορεί και το τελευταίο χωριό της Ελλάδος να έχει διαδίκτυο? Το κάναμε με το πρόγραμμα Δόρη, το κάναμε με την οπτική ίνα στην Κομωτινή πιλωτικά, αν θυμάστε όταν ήμουν Υπουργός Επικοινωνιών. Το κάναμε θεωρητικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, μαζί με την τότε πλειοψηφία
στο άρθρο 5α. Το κάναμε στη συνέχεια με την δωρεάν διανομή το 2008 του ηλεκτρονικού υπολογιστή και με τη διδασκαλία της πληροφορικής και το κάναμε επίσης και με τη δυνατότητα διαβίου μάθησης πάνω στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε μεγαλύτερες ηλικίες για να χτυπήσουμε τον ψηφιακό αναλφαβητισμό. Βλέπω τώρα καμία φορά εγώ τις γιαγιάδες, τις μαμάδες να έχουν το κινητό ή το λάπτοπ ή το iPad και να μπορούν να επικοινωνούν με τα εγγόνια τους. Έτσι λοιπόν ούτε το σχολείο διεκόπη και τώρα συνεχίστηκε με επιτυχία η τηλεεκπαίδευση, ούτε η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων θα έλεγα δοκιμάστηκε μεν, αλλά δεν διεκόπη, χάρη στις νέες τεχνολογίες. Το Υπουργείο λοιπόν ψηφιακής μεταρρύθμισης, ας το πούμε έτσι, ο κύριος Πιερακάκης άδραξε την ευκαιρία, προχώρησε στις αλλαγές, πήρε μια τολμηρή απόφαση να καταργήσει τη χρήση χαρτιού στις δημόσιες υπηρεσίες, δημιούργησε τη δυνατότητα προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης του πολίτη ακόμα και μέσα από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Το Υπουργείο Παιδείας καθιέρωσε πλέον και επίσημα την τηλεεκπαίδευση. Το τηλεεμπόριο έτσι κι αλλιώς υπήρχε και διεύρυνε την χρησιμότητα για τη χρήση του. Μία σειρά από εφαρμογές ρομποτικής, θα έλεγα, εφαρμογής, έχουν τύχει μέσα στην αποδοχής, μέσα στην βιομηχανία. Μπαίνουμε σε μία καινούργια εποχή. Και αυτή η εποχή πρέπει να μας βρει προετοιμασμένους. Τα βήματα που κάναμε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που γινόντουσαν στο παρελθόν. Και αυτό είναι μια επιτυχία, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί. Υπάρχει όμως και η ηθική διάσταση, που δεν πρέπει να ξεχνούμε. Έτσι. Η ηθική διάσταση είναι ότι αυτή η κρίση μας έφερε πιο κοντά σαν ανθρώπους. Δώσαμε αξία σε πολλές μικρές χαρές που τις περιφρονούσαμε. Καταλάβαμε τι θα πει να είσαι στον ήλιο, να περπατάς μέσα στα στενά της πόλης σου, να κάνεις χειραψία με τους συνεργάτες σου, να αγκαλιάζεσαι με τους φίλους σου, να φιλιάσεις με τους ανθρώπους που αγαπάς. Καταλάβαμε τη σχέση παππού και γιαγιάς με το εγγόνι τους, γονιών, νέων ανθρώπων που θέλουν να συνευρεθούν μαζί. Διαπιστώσαμε την αξία της υγείας, της ζωής. Αυτά όλα τα περιφρονούσαμε. Ο χρόνος που δαπανούσαμε σε πράγματα τα οποία έχουν δευτερεύουσα σημασία για έναν άνθρωπο ήταν πολύ μεγάλος. Η ιεράρχηση αξιών που κάναμε ήταν διαφορετική. Νομίζω ότι πρέπει να βγούμε πιο σοφοί από αυτή την κρίση. Σημασία έχει λοιπόν να το διαχειριστούμε σωστά και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Να φύγουμε λίγο από την Ελλάδα και να συζητήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία ακόμη μεγάλη κρίση. Η πανδημία λοιπόν του κοροναϊού αναδεικνύει την έλλειψη πραγματικής διακρατικής αλληλεγγύης και την απουσία ενός πλάνου που θα μπορούσε να δώσει ισχυρές και αποτελεσματικές απαντήσεις απέναντι στις βαθιές οικονομικές αλλά και κοινωνικές συνέπειες που αφήνει πίσω της πανδημία. Πόσο θα κοστίσει η μη έγκαιρη λήψη μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα μέλη της και πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα? Κοιτάξτε, οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης είναι φυλακισμένες στην απληστία τους και πλήρωσαν πολύ ακριβά το τίμημα αυτής της ομής της κοινικής πολιτικής που ακολουθούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Για να μην κλείσει η βαριά τους βιομηχανία, η οικονομία τους, δεν υπολόγισαν το κόστος της ανθρώπινης ζωής, ούτε καν το κόστος της ανθρώπινης υγείας. Παρέτειναν τον χρόνο λειτουργίας τους στην αγορά, με αποτέλεσμα να πληρώσουν βαρύ τίμημα αίματος, με την απώλεια χιλιάδων αθώων ανθρώπων, που βλέποντας μια κυβέρνηση ανεύθυνη να λέει «Δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα, κάνουμε την λογική της αγέλης», κόλλησαν, το σύστημα υγείας τους, όσο δυνατό και αν ήταν, δεν μπόρεσε να σηκώσει το βάρος, και έφτασαν σε τραγικά ηθικά διλήμματα να διαλέξουν αν πρέπει να πεθάνει ο Α ή αν πρέπει να πεθάνει ο Β, αν πρέπει να σώσουν τον νέο ή τον μεγάλο, τον άρρωστο ή τον υγιή κτλ. Και το πλήρωσαν. Θέλω να πιστεύω ότι διδάχτηκαν από αυτό. Η Ελλάδα αντιθέτως προέταξε την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξία, λειτουργήσε με απόλυτη αυστηρότητα. Το φιλότιμο, ο φόβος, η ευφυΐα, το ένστικτο, ο καλός συντονισμός, η σωστή επικοινωνιακή πολιτική, η αυστηρή διοικητική διαχείριση έσωσαν ζωές στην Ελλάδα. Τώρα ξαναξεκινάμε. Το πρώτο κεφάλαιο το κερδίσαμε. Το δύσκολο τώρα είναι να έχουμε την υπομονή από τα συντρίμμια της οικονομίας να ξανακτήσουμε κάτι καινούριο. Τα μεγάλα καράβια, οι βαθιές οικονομίες όπως είναι η γερμανική για παράδειγμα ή η αμερικανική, δύσκολα παίρνουν στροφή. Για να αλλάξεις
την κατεύθυνση μιας βιομηχανικής παραγωγής χρειάζεται πολύ προετοιμασία και χρόνος. Το μεγάλο καράβι για να στρίψει πρέπει να αποφασίσει ο καπετάνιος και να κάνει ανοιχτή στροφή και σιγά σιγά. Εμείς είμαστε Windsurf. Εμείς είμαστε Chris Craft. Αν αποφασίσουμε να στρίψουμε, στρίβουμε γρήγορα. Πρέπει όμως να υπολογίσουμε σωστά την φορά του κύματος. Διότι αν την υπολογίσουμε σωστά και βγούμε απάνω στο κύμα, θα ηγηθούμε. Αν πάμε κόντρα στο κύμα, δεν έχουμε τη δύναμη να το ξεπεράσουμε. Εδώ θέλει λοιπόν μυαλό, ψυχραιμία, ευθύνη και συνέργεια όλων. Διότι από εδώ και πέρα ο καθένας πρέπει να μάθει να κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του. Είναι διδακτική αυτή η περίοδος να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα, να σχεδιάσουμε σωστά και να υλοποιήσουμε πάλι όλοι μαζί, όπως το κάναμε όλοι μαζί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και τους διαψεύσαμε, όπως το κάναμε στα σύνορα του Εύρου και τους διαψεύσαμε, όπως το κάναμε στη διαχείριση υγειονομικής κρίσης και το διαψεύσαμε. Τώρα έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ανηφοριά στην οικονομία, η οποία θα έχει και κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Ας το κάνουμε πάλι όλοι μαζί και νομίζω ότι θα φτάσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα γρήγορα. Κύριε Σελιανίδη, ιστορικά οι πανδημίες όταν δηλώνονται και αναλόγως με την έντασή τους επηρεάζουν τα πάντα. Από τις απλές λειτουργίες της καθημερινότητάς μας μέχρι γεωπολιτικά ζητήματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Ποια είναι η νέα γεωστρατηγική διάσταση την οποία βλέπουμε να διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού? Παρότι το νέο τοπίο διαμορφώνεται σταδιακά και παρότι έχουν πολύ ψηλό ρίσκο οι οποιασδήποτε προβλέψεις, οφείλω να πω, αφού με ρωτάτε, κάποιες αρχικές εκτιμήσεις. Εγώ θεωρώ ότι από την κρίση αναδεικνύεται ως υπερδύναμη πλέον η Κίνα, η οποία έχει επενδύσει τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλά πάνω στα συστήματα διοίκησης, πάνω στην έρευνα, στην τεχνολογία και στην άσκηση μιας διεθνούς ήπιας πολιτικής που έχει την τάση να καταλαμβάνει τα κενά που αφήνει η διοίκηση Τραμπ στο διεθνές πεδίο. Όπου δηλαδή η διοίκηση Τραμπ λέει πρώτα η Αμερική, έρχεται η Κίνα και λέει: ωραία, θα το καλύψουμε εμείς. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια υπερέκταση της Κίνας, άλλες φορές με θετικές και άλλες φορές με αρνητικές επεκτάσεις. Το πρώτο στοιχείο είναι αυτό λοιπόν: δημιουργείται ένα νέο δίπολο πλέον μεταξύ Αμερικής και Κίνας και όχι Αμερικής και Ρωσίας όπως παλιά. Άλλωστε, είδατε ότι η παναχωρή και η αξία της ενέργειας, δηλαδή των πλουτοπαραγωγικών πηγών, κάτι το οποίο φύγει επί της ουσίας το βασικό εργαλείο ανάπτυξης και πολιτικής της Ρωσίας. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι προτάσσεται πλέον η κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας από την κοινωνία, θα έλεγα, της ιδιοκτησίας γη ή της ενδεχομένως των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Αυτό φαίνεται και στη λίστα Forbes. Δηλαδή, ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου πλέον δεν είναι ο σεΐχης του Ομάν ή του Κατάρ που έχει τα πετρέλαια, ξέρω εγώ, ή το αέριο, ούτε είναι ο γεωκτήμονας τάδε της Γερμανίας ή ο βασιλιάς της Δανίας, ξέρω, που έχει τις απέραντες εκτάσεις γης. Είναι ο Bill Gates. Αυτός που έχει την πληροφόρηση, που έχει τη γνώση, που έχει τη σύγχρονη τεχνολογία, ο οποίος μπορεί να προβλέπει και να δημιουργεί εργαλεία που είναι χρήσιμα και στην οικονομία. Τώρα, αυτό επηρεάζει τη ζωή μας. Επηρεάζει την εθνική μας ασφάλεια, βεβαίως. Διότι δέστε τώρα τι έγινε με την Τουρκία. Η Τουρκία εκεί που πήγαινε τρέχοντας, με εξαγωγές στο Θεό, με τον τουρισμό να πηγαίνει εξαιρετικά, με ανάπτυξη βιομηχανίας και εμπορίου τρελή, με, θα έλεγα, αμυντική βιομηχανία πρωτοπόρα, που πρώτη φορά αποκτούσε ένα άλλο κράτος, το οποίο ήθελε, λειτουργώντας ως περιφερειακή δύναμη και ως παλιά αυτοκρατορία, να συνομιλεί με τους μεγάλους και όχι με τους μικρούς γείτονες, ξαφνικά βιώνει μια πολύ άθλια κατάσταση. Δηλαδή, καταραίει η οικονομία, υποτιμάται το νόμισμα, εξαντλούνται τα συναλλαγματικά αποθέματα, πέφτει η υγειονομική κρίση μέσα και διαλύει το σύμπαν, αμφισβητούνται τα θέσφατα, χαλάει τις σχέσεις με όλους τους γείτονες. Και εκεί που πήγαινε να φτιάξει μια προνομιακή σχέση με την Ελλάδα, την δυναμητίζει και αυτήν. Γιατί? Διότι βλέποντας αυτή την εσωτερική κατάρρευση, η τουρκική κυβέρνηση θέλει να αδείξει στην κοινή γνώμη ότι να, εμείς κερδίζουμε και μια μάχη. Πετούμε πάνω από το Αιγαίο, αμφισβητούμε την ΑΟΣ της Κύπρου, ερχόμαστε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στα σύνορα με τον Εύρο για να αποπροσανατολίσει και να δημιουργήσει την αίσθηση του δυνατού. Και όμως έχει υποστεί δεινή ήττα
και στο μέτωπο της Λιβύης και στο μέτωπο της Συρίας και στο εσωτερικό μέτωπο όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης, τη σχέση με την Ευρώπη και την Αμερική κτλ. Δεν θέλουμε εμείς ο γείτονάς μας να καταρρεύσει. Εμείς θέλουμε έναν καλό, φιλικό, συνεργάσιμο γείτονα. Δεν θέλουμε όμως και δεν ανεχόμαστε και τις υπερβολές, την χρησιμοποίηση του μεταναστευτικού ρευμάτων σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων, την αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, και είμαστε πλέον αποφασισμένοι να δώσουμε μάχη για να το προασπίσουμε αυτό και να το πετύχουμε, όπως το κάναμε στον Εύρο, όπως το κάναμε στην ΑΟΣ της Κύπρου, όπως το κάνουμε καθημερινά με τα αεροπλάνα μας στο Αιγαίο. Εάν δώσουν και αυτοί το χέρι φιλίας, νομίζω θα πάμε καλά. Αν όχι, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα της χώρας μας. Πάντως, η πρόταξή μας, το πρόταγμά μας, είναι να τους πείσουμε να συνεργαστούμε ως γείτονες καλοί, με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Αναφερόμενος στην κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην κρίση την οποία ζήσαμε όλες τις καστανιές του Εύρου και στις μαζικές υπερκτήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα πάνω από το Αιγαίο, πώς αναμένεται να εξελιχθούν τα πράγματα και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Frontex, κυκλοφόρησαν τα σενάρια ύπαρξης νέας ηρωής μεταναστών, τα οποία θα απελευθερωθούν από την Τουρκία στην Ευρώπη, όταν η Τουρκία άρει τους περιορισμούς της πανδημίας του κορονοϊού. Εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω. Αυτές τις μέρες είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω αρκετές φορές και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μετά την παρενόχλησή του κατά την υπερπτήση του με το ελικόπτερο στο Αιγαίο, αλλά και με τη στρατιωτική ηγεσία εδώ της περιοχής μας. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει και ετοιμότητα, υπάρχει και αποφασιστικότητα απολύτου υπερασπίσεως και των χερσαίων και των θαλάσσιων συνόρων της χώρας. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ευνηδιαστεί. Η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάση στιγμή να απαντήσει και να υποστηρίξει τα εθνικά κυριαρχικά της δικαιώματα με αποτελεσματικότητα. Δεν θέλει όμως συγκρούσεις η Ελλάδα. Η Ελλάδα θέλει, ούτε θέλει να εργαλειοποιείται το μεταναστευτικό ή να προωθούνται προπαγάνδες σαν αυτές που προσφάτως είδαμε από τη δημοσιογράφο του Σπίγκελ. Κάποιος μπορεί να έρθει πολύ καλά εδώ και να δει αυτά τα οποία συνέβησαν. Υπάρχουν όλα αποτυπωμένα. Και ποιοι δίνανε εργαλεία για να πετούν χημικά από μέσα οι μετανάστες, και ποιοι τους μεταφέρανε με τα πούλμαν, και ποιοι τους χρησιμοποιούσανε, και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι όταν τα πράγματα ήταν ήρεμα τους φιλοξενούσανε και όταν τα πράγματα αγριέψαν έδειξαν ότι υπάρχει κράτος. Εμείς θέλουμε να υπάρξει μια καινούργια ευρωτουρκική πολιτική για το μεταναστευτικό, αλλά και για την οικονομική συνεργασία. Είμαστε διατεθειμένοι με τους γείτονες να τα βρούμε, αλλά πάνω σε σταθερούς και ξεκάθαρους κανόνες που σέβονται απόλυτα το διεθνές δίκαιο και κυρίως το δίκαιο της θάλασσας. Όποτε υπήρξε ανταπόκριση λειτουργία σε αυτή την κατεύθυνση, η ωφέλεια ήταν διάχυτη και στη μία και στην άλλη πλευρά. Όποτε η Τουρκία πήγε να κάνει πονηριές για να μπορέσει είτε να ξεπεράσει τις εσωτερικές δυσκολίες, είτε να επιτύχει αυτοκρατορικές και αναθεωρητικές νεοοθωμανικές βλέψεις στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, δημιούργησε προβλήματα στους άλλους, αλλά και μεγαλύτερα προβλήματα στον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο μήνυμα. Μάλιστα. Κύριε Σιλιανίδη, παρακολουθούμε τις δημοσκοπικές έρευνες, τις οποίες πραγματοποιούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα και οι οποίες αποτυπώνουν την πολιτική υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και της κυβέρνησης στο πολιτικό σκηνικό. Πώς κρίνετε τα σενάρια διεξαγωγής πρόωρων εκλογών που βλέπουμε να αναζωπηρώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα για τη διεξαγωγή του στο φθινόπωρο, εάν και εφόσον περάσει λίγο από τον κορονοϊό? Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε απόλυτη συνέστηση της σημασίας που έχει μια δημοσκόπηση. Μια δημοσκόπηση είναι η στιγμή αποτύπωση. Και αυτή η στιγμή, πολιτικά μιλώ, είναι μια καλή στιγμή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Διότι έχει βγει νικητής μέσα από δύο απανωτές, σκληρές, πρωτόγνωρες κρίσεις. Την φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων και την υγειονομική κρίση. Και διεξήγαγε και πολλές μικρές νίκες στο κομμάτι της οικονομίας. Η αναθεώρηση του 3,5%, η χαλάρωση των μέτρων, η ελαστικοποίηση της διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Αυτά είναι μικρές αλλά αθρεζόμενες νίκες σε οικονομικό επίπεδο. Αυτό για να φτάσει βεβαίως στην κοινωνία και στην αγορά θέλει χρόνο. Για να το νιώσει ο καθένας στην τσέπη του θέλει χρόνο. Η οικονομική κρίση έχει αυτό το κακό, ότι ο κύκλος επιτυχίας ή αποτυχίας φαίνεται αμέσως. Επιτυχίας όμως θέλει χρόνο.
Και πολλές φορές αυτός ο χρόνος δεν πάει μαζί παράλληλα με τον πολιτικό χρόνο. Τώρα μπαίνουμε σε μια φάση που θα διαχειριστούμε μια τέτοια ύφεση, η οποία δεν προέρχεται από εμάς τώρα, προέρχεται έτσι από την υγειονομική κρίση και είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό. Έχουμε την ετοιμότητα να το κάνουμε και νομίζω συγκριτικά αν μιλάμε πολύ καλύτερα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός λοιπόν ο οποίος φοβάται τις εκλογές αυτή τη στιγμή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι σαφές αυτό. Τις ξορκίζει. Γιατί ξέρει ότι αν κάνει τώρα εκλογές, τα ποσοστά του θα είναι πολύ χαμηλότερα και της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη θα είναι πολύ ψηλότερα. Η απόφαση των εκλογών όμως δεν είναι απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός δεν ανοίγει τέτοιο θέμα. Θεωρεί ότι έχει χτίσει μια σοβαρή εικόνα, έχει χτίσει μια διεθνή αξιοπιστία, έχει χτίσει ένα υψηλό ποσοστό εμπιστοσύνης με την αγορά και αυτό το διαφυλάται. Ποτέ δεν ξέρεις πώς μεταλλάσσονται τα πράγματα. Πάντως αυτή τη στιγμή εγώ προσωπικά δεν βλέπω διάθεση να πάμε σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Αντιθέτως βλέπω μια σοβαρή προετοιμασία για την αντιμετώπιση της επόμενης φάσης που είναι κυρίως η αντιμετώπιση γρήγορη της ύφεσης που έχει δημιουργηθεί στην οικονομία. Μάλιστα. Κύριε Στυλιανίδη, κάπου εδώ να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση και για την ενγέννη συνεργασία με το TV Ροδόπη. Να πω ότι μετά από αυτή την κρίση επιβεβαιώνεται η πεποίθησή μου ότι είναι αναγκαία τα τοπικά κανάλια και να σταματήσουν να τα ενοχλούν με πρόσθετες δαπάνες, καθιστώντας τα μη βιώσιμα. Να πω επίσης ότι εγώ δεν θα σταματήσω το σύνολο των δυνάμεών μου να το δαπανώ για να μπορέσω να στηρίξω αυτή την περιοχή, γιατί πραγματικά την πιστεύω. Είχα πολλές φορές την ευκαιρία να κοιτάξω τον εαυτό μου και όχι την περιοχή και επέλεξα να βάλω την περιοχή πάνω απ' όλα. Αυτό το συνεχίζω να το κάνω με συνέπεια. Η εμπειρία που έχω συσσωρεύσει χάρη στην εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου μου δίνει όπλα, τη διεθνή μου δικτύωση, τη γνώση μου, την επαφή μου με τα κέντρα των αποφάσεων. Προσπαθώ να το αξιοποιήσω. Φάνηκε ακόμα και στην τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κομωτινή ότι ξέρουμε να βγάζουμε αποτελέσματα. Έχουμε για το επόμενο διάστημα πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες που θα ξεδιπλωθούν. Χρειάζεται συνεργασία και εμπιστοσύνη από όλους. Ζητώ λοιπόν από τους συμπατριώτες μου αυτή τη συνεργασία ξανά και τη ζητώ διότι μόνο αν βάζουμε ξεκάθαρους στόχους και παλεύουμε συστηματικά και μεθοδικά θα μπορούμε να τους επιτυγχάνουμε. Εγώ σας ευχαριστώ και το μήνυμά μου προς όλους είναι να κάτσουμε όλοι ο ένας δίπλα στον άλλον, όχι σε απόσταση αυτή τη φορά, αλλά πραγματικά ο ένας δίπλα στον άλλον για να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και για τη Ροδόπη και για την πατρίδα μας στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Και εγώ ξανά χρόνια πολλά και καλή δύναμη σε όλους και στην επόμενη φάση του αγώνα που θα ακολουθήσει. Κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Δίνουμε ραντεβού την επόμενη Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ. Μέχρι τότε, να είστε καλά.